Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο της Δόξας. Βλέπετε τους ποδοσφαιριστές του διομάτου έχουν παραταχθεί. Να ξεκινήσουμε, είναι η 17η αγωνιστική όπως έχει το πρόγραμμα. Η τρίτη συνεχόμενη εντός έδρας για την ομάδα της Δόξας, διετή συνάντηση ο κύριος Δημητράδης από τους έδεσμο Χαλκιδικής με επόπτους τους κυρίους Πασαλή και Μαλανδρή. Ο κύριος Παναγιώτης Αναβάρας στο σημερινό αγώνα έχει επιλέξει Σιχαλιά, Παγώνη, Βιτλή, Μιγρτσιάν, Κοτστόπουλο, Παναγιωτούδη, Μπουσινάκη, Πινδώνη, Ιγκόρ, Δουκάκη, Ιώτη. Αυτή είναι η ενδεκάδα, ενώ συμπληρώνουν τη 18άδα Καρλόπουλος, Κουρτεσιώτης, Μαρκόπουλος, Καράδης, Λαδάκης, Παπαζαχαρίας και Παβίσεβιτς. Η ομάδα του κυρίου Σπυριάδη Ανέστη, του Δόξα Προσκυνητών, με την οποία θα αγωνιστεί σήμερα η Δόξα. Είναι μάλιστα και ο, να πούμε ότι είναι και ο δεύτερος γύρος, πρώτη αγωνιστική. Θα αγωνιστεί με τους Περσιά, Δημητριάδη, Κελεσίδη, Λιβαδιώτη, Λεφή, Τρίχα, Κασιώτη, Δραγανίδη, Βάσκο, Κλή και Μόσχο. Οι υπόλοιποι για τη 18άδα, Ιωαννίδης, Κατσαρός, Σιδηρόπουλος, Αγγελόπουλος, Ανιφαντάκης, Καραγιανίδης και Καμζελάς. Η ομάδα των Δόξα Προσκυνητών, η οποία στον πρώτο γύρο, όπως είναι γνωστό, απασπασή ισοπαλία θα λέγαμε, ήταν η Δόξα μάλλον έχασε τους δύο βαθμούς εκεί μετά το 0-0. Η Δόξα Προσκυνητών, η οποία προέρχεται από την πρώτη και μοναδική εκτός έδρας νίκη μέσα στον, με αντίπαλο του Μακεδονικού Φούφας και 1-0. Ενώ επίσης εκτός έδρας έχει εκτός από αυτή την νίκη μία ισοπαλία και στους υπόλοιπους αγώνες έχει γνωρίσει την ήττα. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει ο αγώνας. Η ομάδα της, του Μακεδονικού έχει την πιο, θα λέγαμε, άσφαιρη επίθεση, αφού μετά από την ομάδα των Άι Ποντίων με 10 γκολ. Ο διαιτητής κύριος Δημητριάδης είναι έτοιμο να δώσει την, το ένα βήμα για την, και πραγματικά ξεκινάει ο αγώνας με την μεσέντρα για την, από τους φιλοξενόμενους. Μακρινή παλιά, το πρώτο πλάγιο out που κερδίζει η Δόξα με το Βιτλή. Βιτλής πίσω για τον Κωστόπουλο, για πρώτη φορά ο παίκτης ο οποίος μετέχει στην εδεκάδα. Μάλλον έχει πάρει τη θέση του Παπαζαχαρίου, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο. Κωστόπουλος. Δοκιμάζει ο κύριος Τζαναβάρας όλους τους νέους παίχτες ώστε να σχηματίσει μια γνώμη για να μπορέσει στη συνέχεια να βοηθήσουν και αυτοί όσο γίνεται στο δύσκολο αυτό πρωτάθλημα της Δόξας. Και τώρα με επίθεση από τη Δόξα. Δεν πρόλαβε ο Ιώτη, η μπάλα δεν φεύγει όμως, δεν απομακρύνεται. Μονομαχεί ο Βιτλής, η μπάλα όμως έχει βγει πλάγιο out. Εκτελείται γρήγορα για τον αρχηγό της Δόξας τον Πιδόνι. Αυτός αλλάζει πιο πίσω για τον Κωστόπουλο. Παναγιωτούδης αλλάζει ο παίκτης, μάλλον ο οποίος θα κάνει και όλο το παιχνίδι της Δόξας στο κέντρο. Από ό,τι φαίνεται. Και πάλι Παναγιωτούδης, ο νεαρός παίκτης, ο οποίος επίσης αποκτήθηκε φέτος. Για τον Παγώνη. Μπουσινάκης πιο πίσω και πάλι για τον Παγώνη. Αλλάζουν για τον Κωστόπουλο, Κωστόπουλος έχει χώρο μπροστά του, Κωστόπουλος πολύ ωραία για τον Δουκάκη, είχε γίνει ο τερματοφύλακας όμως πιο γρήγορα και μπλοκάρει την μπάλα. Η ομάδα του της Δόξης Προσκυνητών, η οποία όπως είπαμε υστερεί επιθετικά σε αντίθεση με τη Δόξη, η οποία έχει και την καλύτερη επίθεση του ομίλου και την άμυνα βέβαια, έχει σημειώσει 36 γκολ, όπως και καλύτερη άμυνα έχει η ομάδα του Λαγκαδά. Τώρα με επίθεση μια από την ομάδα του Δόξης Προσκυνητών, η μπάλα όμως καταλήγει απευθείας out. Επαναφέρει ο Σιχαλιάς. Βιτλής. Κωστόπουλος αλλάζει για τον Παγώνη. Εκεί διώχνουν ο Τρίχας.
και κερδίζει και το πλάγιο η ομάδα της Δόξας. Συγγνώμη, προηγουμένως είπα για τον Παγόνι, είναι ο Χριστιαν, ο οποίος γύρισε την μπάλα, παράλληλη σέντρα, προσπαθεί να πηδήξει γκόρ, δεν καταφέρνει όμως και οι παίκτες της, της Δόξης προσκυνητών, λάθος μεταβέβαση από τον Κλή, η μπάλα πίσω και πάλι, Κωστόπουλος αλλάζει για τον Μικρτσιάν, Κωστόπουλος, Πινδώνης, Δουκάκης. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Κωστόπουλο. Μπουσινάκης κατεβάζει την μπάλα πολύ ωραία. Μπουσινάκης καρτάει την μπάλα. Παναγιωτούδης. Παράλληλη σέντρα εκεί όμως επεμβαίνει ο Λεφής και κερδίζει την μπάλα και διώχνει όπως όπως την μπάλα και πάλι στους παίχτες της Δόξης και συγκεκριμένα στον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος με Χριστιαν. Πινδώνης. Και πάλι πίσω στον Κωστόπουλο. Προσπαθούν οι παίχτες της Δόξης προσκυνητών να κρατήσουν όσο γίνεται πιο μακριά τους επιθετικούς της δραμηνής ομάδος με οποιοδήποτε τρόπο. Κωστόπουλος για τον Δουκάκη. Αυτός αλλάζει για τον Χριστιαν. Αλλαγή από τον Παναγιωτούδη, Μπουσινάκης και πάλι Παναγιωτούδης. Κατεβάζει ο Ιώτη. Ιώτη με δύο παίχτες, παίζεται λέει ο διαιτητής, τίποτα το μεμπτό, η μπάλα απευθείας out. Ήταν ανάμεσα σε δύο παίχτες ο παίχτης Δόξης, ο Ιώτη. Η μπάλα όμως κατέληξε απευθείας out. Ο καιρός συννεφιασμένος, μέχρι τώρα είχε ήλιο βέβαια, συννεφιασμένος, δεν έχει πάρα πολύ κρύο, οπότε είναι ευχάριστος και για τους ποδοσφαιριστές αλλά και για τους φιλάθλους. Ο Ιγκόρ, ο οποίος με τα τρία γκολ στην προηγούμενη αγωνιστική με τη Χρυσούπολη έφτασε τα 9. Κυνηγάει τη φάση ο Ιγκόρ, η μπάλα όμως κερδίζει και το πλάγιο out. Εκτελεί ο ίδιος. Πινδώνης, Μπουσινάκης. Μπουσινάκης κρατάει την μπάλα, Μπουσινάκης. Νέο πλάγιο κοντά στο corner. Παγώνης είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο. Παγώνης ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, Παναγιωτούδης. Παγώνης εκτελεί τη σέντρα, δεν απομακρύνεται και πάλι στον Παναγιωτούδη, αυτό στον Ιώτη. Αλλαγή παιχνιδιού για το Βιτλή, δεν ήταν τόσο καλή η πάσα του Ιώτη. Και πάλι όμως παίκτης Δόξης και συγκεκριμένα κερδίζει την κεφαλιά ο Δουκάκης, χρεώνεται όμως με φάουλο από την ενέργειά του. Έλεγα προηγουμένως ότι ο Ιγκόρ με τα τρία γκολ που πέτυχε έχει φτάσει στα 9 και είναι δεύτερος μετά από τον παίκτη της Καλαμαριάς, τον Παποβίτς, ο οποίος έχει 13. Περτσάς εκτελεί. Πρώτη κεφαλιά ήταν από το Βάσκο, επιχειρεί ένα χλιαρό σου το παίχτησε ο Δραγανίδης, η μπάλα όμως ήταν τόσο σιγανό, η μπάλα δεν μπλοκάρει την μπάλα ο Σικαλιάς, χωρίς κανένα πρόβλημα. Κωστόπουλος αλλάζει για τον Χριστιαν. Λαδάκης, συγγνώμη Παγώνης. Ιγκόρ, Πινδώνης, Παναγιωτούδης, ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, Δουκάκης, Πινδώνης, Μικτσιάν, Μπουσινάκης,
δεν βρίσκει κάποιο δίωδο για να περάσει, μπάλα και πάλι στους παίχτες της Δόξας και συγκεκριμένα εκεί όμως ζητούν κάποιο χέρι, παίζεται λέει ο διαιτητής, μπροστινή παλιά, εκεί υπάρχει ο Κωστόπουλος ο οποίος με το σώμα του καλύπτει μπάλα και κερδίζει και το φάουλ. Κάλυψε πολύ ωραία την μπάλα με το σώμα του, ανάγκασε τον αντίπαλό του να χρεωθεί με φάουλ. Πιδώνεις για το Βιτλή. Βιτλής, αλλαγή παιχνιδιού και τώρα πάλι ο Βιτλής αλλάζει για τον Κωστόπουλο. Μιχτσιάν, Παγώνης, Πιδώνεις, Μπουσινάκης, σέντρα, χτυπάει επάνω στον Κασιώτη, νέα σέντρα, Πιδώνεις, αλλαγή παιχνιδιού για τον Ιώτη, ο Ιώτη προσπαθεί να αποφύγει το αντίπαλό του και συγκεκριμένα τον Κελεσίδη, κερδίζει όμως το κόρνερ. Αντίθετη γνώμη από τους αμυντικούς των προσκυνητών, αλλά το κόρνερ είναι γεγονός. Ιώτη είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πρώτο κόρνερ για τη Δόξα. Ιώτη εκτελείται, παραλίγο εκεί δεν κατάφερε παίκτη να σμπρώξει την μπάλα, ήταν νέο και φάουλ δίνει ο διαιτητής, ήταν νέα προσπάθεια της Δόξης εκεί μέσα, έχει χτυπήσει κάποιος παίκτης στο Δόξης προσκυντών. Μπαίνει μέσα το ιατρικό team. Το ιατρικό team για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον παίχτη των φιλοξενούμενης ομάδος. Έχουμε φτάσει στο 1 προς 10 το λεπτό της συνάντησης. Το 0-0 παραμένει εδώ μεταξύ Δόξα-Δόξα, να το πούμε και έτσι, Δόξα-Δράμας, Δόξα-Προσκυνητών. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάτι σοβαρό, πιάνει λίγο το πρόσωπό του ο παίχτης και σιγά σιγά σηκώνεται. Ο Λιβαδιώτης είναι, ο οποίος σηκώνεται, βέβαια θα βγει όπως λένε οι κανονισμοί για λίγο έξω και θα επανέλθει πάλι στο παιχνίδι μετά από το νόημα που θα το κάνει ο διαιτητής. Περτσάς είναι αυτός ο οποίος το φάουλ, χτυπάει το φάουλ. Πιδώνεις, προσπαθεί, η μπάλα στον Κλή και τώρα προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι. Ενέργειά του όμως αυτή το παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας κρίνεται με φάουλ. Είναι περίπου λίγα μέτρα κάτω από την μεγάλη περιοχή. Ιώτη. Μέσα στην περιοχή μάλλον θα εκτελεστεί, αφού βλέπω και τον Κωστόπουλο, όλα τα υψηλά κορμιά δηλαδή μέσα στην περιοχή των προσκυνητών. Ιώτη λίγα μέτρα φόρα, αρκετός κόσμος, πίσω μήνω έμεινε ο Βιτλής μαζί με τον Παγώνη. Ιώτη εκτελεί, είναι χαμηλά όμως και διώχνουν οι παίκτες των προσκυνητών. Και τώρα Βιτλής αλλάζει το παιχνίδι για τον Παγώνη. Παγώνης βρίσκει τον Μπουσινάκη, κατεβάζει την μπάλα με το στήθος, κερδίζει για το πλάγιο. Παγώνης στο πλάγιο, Ιώτη. Λάθος η μεταβίβαση και πάλι όμως η μπάλα στον Παναγιωτούδη, ο οποίος γυρίζει στον Κωστόπουλο και αυτός για τον Βιτλή. Κυκλοφορούν συνέχεια την μπάλα οι παίκτες της Δόξης. Και τώρα Δουκάκης, Δουκάκης, Ιώτη, δεν τα καταφέρει, απομακρύνει ο Κασιώτης. Αλλά λαθασμένα όμως, γιατί η μπάλα καταλήγει πλάγιο υπέρ της Δόξης. Ιώτη γυρίζει πίσω στον Παγώνη, αυτό στο Μιχτσιάν, αλλάζει το παιχνίδι για τον Κωστόπουλο. Σχεδόν στο μισό γήπεδο η Δόξα την παίζει την ομάδα των προσκυνητών, προσπαθούν να βρουν καινούς χώρους και τώρα Δουκάκης, Δουκάκης επιχειρεί το σουτ, πολύ καλό το σουτ από το Δουκάκη, με υπερένταση ο τερματοφύλακας διώχνει σε κόρνερ. Ήταν πρώτη καλή ευκαιρία για τη Δόξα ακριβώς στο 12ο λεπτό της συνάντησης. Δουκάκης επιχείρησε το σουτ, πολύ σωστά και όλα έξω στη μεγάλη περιοχή, αλλά με ωραία προσπάθεια ο τερματοφύλακας έδιωξε κόρνερ.
το δεύτερο κόρνερ για την ομάδα της Δόξας από το αριστερά, όπως επιτίθεται η δραμηνή ομάδα, εκτελείται. Διώχνουν προς στιγμή οι παίκτες, πιο μακριά ο αρχηγός του Δραγανίδης. Και τώρα με τον Γκλή για τον Βάσκο. Εκεί υπάρχει όμως ο Βιτλής, ο οποίος πολύ ωραία κόβει και χειροκροτείται και κερδίζει και το φάουλ. Η ενέργεια του Βιτλή αυτή χειροκροτείται από τον κόσμο. Κερδίζει και το φάουλ σε αυτή την προσπάθεια. Το Βιτλής, ο οποίος είναι πάρα πολύ ανεβασμένος στα τελευταία παιχνίδια. Τα πάει πάρα πολύ καλά. Δουκάκης. Μεγάλη σέντρα για τον Ιγκόρ. Διώχνει προς στιγμή ο Λιβαδιώτης και πιο μακριά ο Λεφής σε πλάγιο. Ιγκόρ. Πινδώνης. Βιτλής. Βιτλής. Πινδώνης. Όχι Πινδώνης, συγγνώμη. Κωστόπουλος. Παναγιωτούδης. Προσπαθεί να περάσει από τρεις παίκτες, να καταφέρει, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος για τον Μικρτσιάν. Μπουσινάκης. Λάθος όμως, η μπάλα πλάγιο. Η κυκλοφορία, επαναλαμβάνω, των παιχτών της Δόξης είναι πάρα πολύ καλή. Γυρίζουν ώσπου να βρουν ένα κενό σημείο για να μπορέσουν να επιτύχουν να ξεκλειδώσουν μάλλον την άμυνα των προσκυνητών. Και ίσως συνέχεια να είναι ακόμη καλύτερα. Μπουσινάκης για τον Ιγκόρ, πολύ ωραία για τον Ιώτη. Μπάλα όμως είναι αρκετά δυνατή και βγαίνει ο τερματοφύλακας Περτσάς και μπλοκάρει. Οι οργανωμένοι φίλαθλοι της Δόξας, οι οπαδοί ακούγονται, δεν ξέρω αν τους ακούτε εσείς, το βροντερό παρόν και σε αυτό τον αγώνα, κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα. Μπουσινάκης, Παναγιωτούδης, πολύ ωραία για το Βιτλή, αλλαγή παιχνιδιού. Βιτλής από αριστερά, Βιτλής επιχειρεί τη σέντρα, διώχνει οι παίχτες των προσκυνητών. Νέα κεφαλιά από το Βιτλή. Δεν έχει βγει μπάλα και τώρα είναι υπέρ της Δόξης ένα πλάγιο. Πινδώνεις γρήγορα για τον Κωστόπουλο. Και πάλι Πινδώνης και πάλι Κωστόπουλος. Μιγτσιάν. Παναγιωτούδης. Μπουσινάκης. Παγώνης. Παναγιωτούδης. Ιώτη. Προσπαθεί να βρει τον Ιγκόρ, εκεί όμως παρεμβαίνουν και κερδίζει όμως η Δόξα ένα πλάγιο. Ήταν η παρέμβαση από τον Δημητριάδη, ο οποίος με κεφαλιά στείλει την μπαλά σε κόρνερ. Τρίτο κόρνερ για την ομάδα της Δόξας και αριστερά και από αυτό, όπως και το προηγούμενο. Και πάλι ο Κωστόπουλος υψηλός όμως στα καρέ των προσκυνητών. Εκτελείται. Πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά. Πολύ ωραία από τον Κωστόπουλο. Η πρώτη κεφαλιά πρέπει να ήταν από τον Πιδόνη και η δεύτερη από τον Κωστόπουλο. Από κοντά, παραλίγο να πετύχει το γκολ με την πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα της Δόξης, όμως σε υπερένταση ο τερματοφύλακας σε κόρνερ. Ήταν ακριβώς στο 15ο λεπτό της συνάντησης. Οι δύο καλές ευκαιρίες μέχρι στιγμής για τη Δόξα. Η πρώτη στο 12ο και τώρα με το Δουκάκη και τώρα με τον Κωστόπουλο. Και τώρα προσπαθούν να βγουν στην αντεπίδηση οι παίκτες των προσκυνητών. Έχει χώρο μπροστά του, εκτελεί. Ευτυχώς υπάρχει ο Βιτλής, έφυγε η μπάλα από τον Κωστόπουλο, παραλίγο βρέθηκε για ένα δευτερόλεπτο μόνο στο απέναντι, αλλά εκεί ο Βιτλής κατάφερε, έκλειψε την μπάλα και την έδιωξε σε πλάγιο. Ήταν γλίγορα αντεπίθεση, δεν κατάφερε ο Κλής να... Ένα σουτ τώρα από πλάγια θέση, εκεί δεν ανησυχεί καθόλου ο Σικαλιάς, μπλοκάρει και με τα χέρια του στον Βιτλή, αυτό τον αρχηγό του, τον Πιδόνη.
Κωστόπουλος. Κριστιαν Κωστόπουλος. Βιτλής. Δουκάκης. Μονομαχή εκεί με τον Δημητριάδη και χρεώνεται offside ο παίκτης της Δόξας. Οδηγίες από τον διαιτητή πιο πίσω η μπάλα. Να στηθεί πιο πίσω. Ήδη έχουμε συμπληρώσει το πρώτο τέταρτο του αγώνα. Έχουμε περάσει μάλλον. Βιτλής. Βιτλής χρεώνεται με φάουλ η ενέργεια αυτή του Βιτλή. Ένα φάουλ το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα εκτελέσει ο αρχηγός ο Δραγανίδης. Από τις βγαίνει ο Σικαλιάς, η μπάλα στον Μόσχο, ο οποίος εκτός θέσεως ήταν και ο Σικαλιάς αλλά και οι παίκτες της Δόξας, προσπάθειά του να προκλίνουν, και ο Μόσχος με δυνατό σουτ διαγώνιο κάνει το 0-1. Ψυχρολουσία για τη Δόξα, είναι πολύ νωρίς όμως ακόμη. Ακριβώς στο 19ο προς 20ο λεπτό ο Μόσχος με διαγώνιο σουτ ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Δύο ευκαιρίες η Δόξα, δυστυχώς δεν κατάφεραν, και τώρα η ομάδα των προσκυνητών ανοίγει το σκορ για λογαριασμό της. Βιτλής. Κωστόπουλος. Μικριτσιάν. Παγώνης προλαβαίνει την μπάλα για τον Παναγιωτούδη. Παναγιωτούδης. Πλάγιο για τους προσκυνητές. Ένα γκολ που ήρταν ίσως η πρώτη φορά που βρέθηκαν στα καρέ οι παίχτες των προσκυνητών, και κατάφερα με τον τρόπο αυτό με ένα διαγώνιο σουτ, ενώ ήταν και ο τερματοφύλακας Καλιάς στην πρώτη προσπάθεια να διώξει την μπάλα, και η αμυντική δεν ήταν στη θέση τους, με αποτέλεσμα με ένα ευθύβολο δυνατό σουτ να ανοίξει το σκορ. Ιγκόρ Παναγιωτούδης. Πλάγιο για την ομάδα, για τους φιλοξενούμενους. Μικριτσιάν προσπαθεί μαζί με τον επιθετικό, η μπάλα όμως καταλήγει απευθείας out. Σικαλιάς για τον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος. Πιδώνης και πάλι Κωστόπουλος. Αυτός γυρίζει πίσω τον τερματοφύλακά του για σιγουριά. Αλλαγή παιχνιδιού από δεξιά για τον Μικριτσιάν. Κωστόπουλος. Για τον Βιτλή. Βιτλής επιχειρεί τη σέντρα. Πιδώνης δεν κατέβασε καλά την μπάλα. Είχε την ευκαιρία και καταλήγει απευθείας out. Στην προσπάθειά του αυτή η μπάλα καταλήγει απευθείας out. Αργά-αργά τον πατεφύλακα των προσκυνητών στέλνει την μπάλα για να εκτελεστεί το ελεύθερο. Μικριτσιάν πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα σε πλάγιο, πλάγιο για τη Δόξα. Μικριτσιάν αυτός που θα αφήνει την μπάλα όμως για τον Παγώνη. Ιγκόρ. Παγώνης.
διότι και κερδίζει και το πλάγιο. Λέγαμε ότι ήταν μια, ας πούμε, ένα κρύο γκολφ αυτό στο 19ο λεπτό, και ενώ η Δόξα έχει την υπεροχή, δύο ευκαιρίες καλές για να σημειώσει γκολ. Εντούτοις στην πρώτη τους επίσκεψη στα καρέ της Δόξης, η ομάδα του Δόξης προσκυνητών κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Δουκάκης με τρεις αντιπάλους. Λύστε ο Δουκάκης πολύ ωραία. Ένα προσωπικό ατομικό ελιγμό του Δουκάκη, θα λέγαμε, ήταν προσωπικό δικό του γκολ. Ο Δουκάκης ο πολύ γρήγορα, ακριβώς στο 23ο λεπτό της συνάντησης, ισοφαρίζει και φέρει τον αγώνα στα ίσα. Πολύ ωραίο γκολ από τον παίκτη. Όποιος βγήκε μπροστά και πλάσαρε θαυμάσια τον ροδοφύλακα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι αρχίζει πάλι από την αρχή. Θαυμάσιο γκολ Πινδώνης πίσω στον Κωστόπουλο. Μικρτσιάν. Παγώνης. Παναγιωτούδης. Ήταν για τον Μπουσινάκη, αλλά δεν πρόλαβε και η μπάλα στον τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας. Πάρα πολύ ογκόν, το λέμε και πάλι. Η προσπάθεια αυτή του νεαρού παίκτης Δόξας, η οποία με τον τρόπο αυτό ισοφάρισε τον αγώνα. Η γκορ, Μικρτσιάν πίσω, Κωστόπουλος, συνεχίζει την επιθετική προσπάθεια η ομάδα της Δόξας. Μετά την ισοφάριση, σίγουρα για να πετύχει και δεύτερο γκολ, να καθιερώσει έτσι τη νίκη. Μικρτσιάν. Παγώνης για τον Μπουσινάκη. Μπουσινάκης βγαίνει μπάλα πλάγιο. Παγώνης για τον Ιώτη. Παναγιωτούδης προσπάθησε να βρει. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος ψάχνει τον Ιγκόρ. Κατεβάζει την μπάλα Ιώτη. Κεφαλιά όμως δεν πρόλαβε να μπει στη φάση ο Πινδώνης και ο τερματοφύλακας μπλοκάρει πριν φάσει τον αρχηγό της Δόξας. Μικρτσιάν την πρώτη κεφαλιά, προσπαθεί και δεύτερη. Γίνει κάτοχος της μπάλας, παίζεται λέει ο διαιτητής. Νέο σούτ από το Βάσκο, πέφτει ο Σικαλιάς και μπλοκάρει. Κωστόπουλος. Μικρτσιάν. Παγώνης. Κερδίζει μέτρα Ιώτη. Κόβεται όμως από τον Δραγανίδη. Εκεί επεμβαίνει ο Παναγιωτούδης και Μπουσινάκης κερδίζει την μπάλα και κερδίζει και το φάουλ. Ένα φάουλ περίπου στο χώρο του κέντρου. Με τον Παγώνη εκτελεστεί Ιώτη και πάλι πίσω στον Παγώνη. Αυτός πιο πίσω στο Μικρτσιάν. Αλλαγή στον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος για τον Δουκάκη. Δουκάκης. Μπουσινάκη. Βρίσκει ωραία τον Μπουσινάκη. Επιχειρεί τη σέντρα, κεφαλιά από τον Ιώτη. Δεν ήταν τόσο καλή, πολύ ωραία θα μπορούσε, αν ήταν καλύτερη, να είχε καλύτερο αποτέλεσμα. Ήταν χλιαρή η κεφαλιά από τον Ιώτη. Κατέληξε τα χέρια του πρωτοφύλακα Περτσιά. Κωστόπουλος, άλλη μια επίθεση από τη Δόξα. Όλες οι επιθέσεις ξεκινάνε από πίσω, οργανωμένες. Κωστόπουλος, Μικρτσιάν.
Παγώνης, Παναγιωτούδης, Μπουσινάκης. Τον Παναγιωτούδη σέντρα, διώχνω όπως οι παίχτες της προσκυνητών σε πλάγιο. Παγώνης στο πλάγιο. Μπουσινάκης στο Παγώνη. Αλλαγή για τον Παναγιωτούδη. Πίσω στο Μηδόνη, αυτός για το Βίτλι. Σέντρα παράλληλη. Κεφαλιά και πάλι από τον Ιώτη. Σημάδεσε και πάλι το κεφάλι του Ιώτη. Η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τα καλή κεφαλιά, αλλά πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Περτσά. Πλησιάζουμε στο ημίωρο. Το 1-1 παραμένει εδώ στη Δράμα μεταξύ της Δόξας και της Δόξης προσκυνητών. Ένα σκορ που διαμορφώθηκε μέσα σε 4 λεπτά. Στο 19 προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι και στο 23 ισοφάρισε η ομάδα της Δόξας. Παναγιωτούδης διώχνει. Ιγκόρ κατεβάζει την μπάλα. Ιγκόρ κερδίζει και το φάουλ. Εκτελείται γρήγορα για τον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος, Βιτλής. Δουκάκης γυρίζει πίσω τον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος έχει λίγα μέτρα για τον Ιγκόρ, αλλά χρεώνεται με offside. Ωραία στο κενό χώρο η πάσα του Κωστόπουλου, όμως εκεί ο υψηλός μας σέντερφόρ της Δόξης χρεώνεται offside από τον βοηθό, τον κύριο Πασαλή. Πρώτη κεφαλιά από το Βιτλί. Πιδώνης, Παναγιωτούδης για το Βιτλί, κατεβάζει την μπάλα. Κερδίζει και το πλάγιο. Πίσω στον Κωστόπουλο, αυτός Μικρτσιάν. Και τώρα Πιδώνης. Μπουσινάκης. Και πάλι Πιδώνης. Πιο πίσω η μπάλα. Μικρτσιάν, αλλαγή. Κωστόπουλος. Βιτλής. Παναγιωτούδης, πολύ ωραία στον Πιδώνη, έχει χώρο μπροστά του, προσπάθησε να επιχειρήσει στο στούτ, άλλαξε γνώμη. Πουσινάκης, Παγώνης σέντρα, Ιώτη, η μπάλα όμως πηγαίνει τον οδοφυλάκας. Και μπλοκάρει την μπάλα, ήταν... Τώρα έχουμε δύο υψηλόσωμους μπροστά σίγουρα, και ο Ιώτη και ο Ιγκόρ, οι οποίοι είναι καλοί στο ψηλό παιχνίδι. Και σίγουρα είναι... μεγάλος κίνδυνος για τους προσκυνητές. Μικρτσιάν κερδίζει παρά την επέμβαση του αντικανονική μάλλον του αντιπάλου. Βιτλής. Ήταν ο Μόσχος ο οποίος αντικανονικά, αλλά ο διαιτής δεν έδωσε τίποτα αφού η μπάλα την κέρδισε ο δραβινός παίκτης. Και τώρα Μικρτσιάν αλλάζει για τον Παγώνη. Κερδίζει ένα πλάγιο η ομάδα της Δόξας, εκτελείται η Ιώτη. Αλλαγή λέει ο διαιτητής, όχι μάλλον συγγνώμη, πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα, για τους φιλοξενούμενους. Μόσχος με τον Μικρτσιάν, κερδίζει ο παίκτης της Δόξης και τώρα με τον Δουκάκη. Δουκάκης για τον Παναγιωτούδη, Μπουσινάκης αποφεύγει τον αντίπαλό του. Μπουσινάκης θα επιχειρήσει το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί να βρει τον Ιγκόρ, Ιγκόρ μόνος του. Ιγκόρ αποφεύγει τον τερματοφύλακα, πλασάρι και η μπάλα out. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία από τον Ιγκόρ. Απέφυγε τον τερματοφύλακα, τον πρώτο αντίπαλο και τον τερματοφύλακα. Αλλά πλάσαρε η μπάλα out. Κόρνερ του παίκτης Δόξας. Out λέει ο διαιτητής, out και ο επόπτης και ο βοηθός. Οπότε
Η μπάλα είναι out. Ήταν μια καλή ευκαιρία ακριβώς στο 32ο λεπτό από τον Ιγκόρ, ο οποίος αφού απέφυγε τον αντίπαλο και τον τερματοφύλακα, πλάσαρε, η μπάλα πρέπει να βρει και στον τερματοφύλακα, όμως ο διαιτής έδειξε out. Δημητριάδης γυρίζει, εκεί υπάρχει μονομαχία με τον Βιτλή και με τον Κλή και μάλιστα κερδίζει και το φάουλ ο παίκτης της Δόξας. Γρήγορα για το πηδόνι αυτός τον Κωστόπουλο, αλλάζει για τον Μικρτσιάν. Παγώνης, Παναγιωτούδης πίσω στο Μικρτσιάν, Κωστόπουλος. Βιτλής προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Παγώνη. Κωστόπουλος πολύ ωραία κερδίζει και τροφοδοτεί τον Μικρτσιάν. Λάθος, βεβαιασμένη η προσπάθεια. Χρεώνεται με φάουλ ο παίχτης της Δόξης και σημαίνω ο Παναγιωτούδης επάνω στον Μόσχο. Ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου ήταν μια προσπάθεια, η οποία από λανθασμένη παλιά προσπάθησε να βγει στην αντεπίδηση ο Μόσχος. Το σταμάτησε βέβαια ο Παναγιωτούδης, αλλά χρεώθηκε με φάουλ. Όλα έτοιμο να χτυπηθεί. Το φάουλ εκτελείται. Διώχνει ο Κωστόπουλος πρώτη κεφαλιά. Μπουσινάκης. Παγώνης έδιωξε. Μπουσινάκης προσπαθεί να δει στη φάση. Κερδίζουν οι παίκτες των προσκυνητών και τώρα προσπαθούν να βγουν στην αντεπίδεση με το Δημητριάδη. Κόβει πολύ ωραίο ο Μικρτσιάν. Η μπάλα φτάνει στον Δουκάκη. Λάθος η μεταβίβαση. Πίσω ο Κωστόπουλος πολύ ωραία στον τερματοφύλακά του τον Σικαλιά. Αυτός με τα χέρια και πάλι στον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος. Ιγκόρ. Παναγιωτούδης. Αλλαγή παιχνιδιού πολύ ωραία για τον Παγώνη. Παγώνης προσπάθησε αλλά και ήταν σιρτή η μαλλιά. Απέκρουσαν οι παίκτες των προσκυνητών και τώρα Παναγιωτούδης. Παναγιωτούδης κερδίζει και πλάγιο. Παναγιωτούδης στο πλάγιο. Παγώνης εκτελείται πάνω στον Μπουσινάκη, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ. Ή ότι είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και πλάγια από σε πετύχει Δόξα δεξιά. Ή ότι αυτή τη φορά δεν είναι ο Κωστόπουλος. Ψηλός όμως για τις ψηλές έχει μείνει. Όχι, συγγνώμη, είναι. Εκτελείται όμως και ο Δραγάνης στέλνει την μπάλα corner. Έμεινε πίσω ο Παγώνης μαζί με τον Βιτλή. Είναι προθυμένοι και οι δύο, και ο Κωστόπουλος, λέει τα υψηλά κορμιά της Δόξας. Εκτελείται. Διώχνει με τις γροθιές τελευταία στιγμή. Απευθείας το σούτ από τον Μπουσινάκη. Βιτλής την απόκρουση. Βιτλής. Η μπάλα όμως καταλήγει πλάγιο για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Εκτελείται το πλάγιο. Κωστόπουλος πρώτη κεφαλιά. Κρατάει την μπάλα μέσα ο
Πινδώνης, η μπάλα όμως αλλαγή, αλλάζει από αριστερά με τον Δημητριάδη. Δημητριάδης έχει μπροστά ο Μοσυνάκης, προσπαθεί να τον ανακόψει, αφήνει την μπάλα και τώρα μπαίνει μέσα στην περιοχή. Πρέπει να είναι ο Δραγάνης, προλαβαίνει πολύ ωραία ο Βιτλής και διώχνει. Και στην αντεπίθεση τώρα η Δόξα, ήταν μια προσπάθεια, διότι αν περνούσε η μπάλα από το Βιτλή ήταν από πίσω ο Κλής. Προσπάθησε να βγουν στην αντεπίθεση παίξει ο Δόξης, αλλά η μακρινή παλιά δεν είχε το στόχο που ήθελε ο Δουκάκης. Παναγιωτούδης αφήνει την μπάλα ο Δουκάκης. Κωστόπουλος κατεβάζει. Η Γκόρ κερδίζει την κεφαλιά. Παγώνης, Ιώτη, Πινδώνης, Παναγιωτούδης και βγάζει υποτικά την μπάλα, ενώ ο παίκτης έχει σηκωθεί βέβαια. Είναι ο Τρίχας, ο αρχηγός της ομάδος. Δίνει και τα χέρια. Είναι πολύ σωστά αυτά τα πράγματα που γίνονται από τους παίκτες, τους αντιπάλους τους. Δίνω τα χέρια, οπότε δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ένα πλάγιο που οι παίκτες των προσκυντών γυρίζουν την μπάλα στη Δόξα. Και τώρα Κωστόπουλος, Πιδώνης, Δουκάκης πίσω στον Κωστόπουλο. Μικρτσιάν και πάλι Κωστόπουλος. Ιώτη στον Πιδώνη, προσπάθησε να βρει τον Ιγκόρ, ήταν πολύ δυνατή η μπαλιά και κατέληξε out. Οι παίκτες, η φιλοξενούμενη ομάδα παίζει σχεδόν κάτω από τη γραμμή του κέντρου και κάτω και με ξαφνικές αντεπιθέσεις προσπαθεί να δημιουργήσει κατάσταση. Μικρσιάν, μονομαχή, δεύτερη κεφαλιά. Βγαίνει ο τερματοφύλακας και μπλοκάρει την μπάλα. Προσπαθεί, λέω, να δημιουργήσει καταστάσεις για την εστία του Σικαλιά, όπως και το έκανε στο πρώτο γκολ που πέτυχε. Ευτυχώς η Δόξα ισοφάρισε πολύ γρήγορα και τώρα στόχος είναι ένα δεύτερο και τρίτο ακόμη γκολ για να μπορέσει να εδραιώσει και τη νίκη. Κωστόπουλος, Δουκάκης. Προσποίηση, αλλά είναι λαθασμένη λίγο. Προσπάθησε να αποφύγει. Μονομαχία όμως με τον Μόσχο. Τρίχας αλλάζει την μπάλα για τον Κασιώτη και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση με τον Δημητριάδη. Πλάγι όμως από την επέμβαση του Δουκάκη. Μας μένει το τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, του πρώτου μηχρόνου. Το 1-1 παραμένει εδώ, στο γήπεδο της Δόξας. Και φάουλ κερδίζει ο Παναγιωτούδης, πρέπει να είναι, ο οποίος κερδίζει και φάουλ. Εκτελείται γρήγορα από τον Μικρτσιάν Κωστόπουλος. Κωστόπουλος. Αλλαγή, Ιώτη και πάλι Κωστόπουλος. Βιτλής. Ο Πιδώνης μπαίνει στη φάση αλλά χρεώνεται με χέρι. Η μπάλα χτύπησε στο χέρι του αρχηγού της Δόξας, το οποίο και σφυρίζει ο διαιτητής. Μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα. Μικρτσιάν κεφαλιά. Φάουλ δείχνει διαιτητής. Διαμαρτυρίες από τους φιλάθλους. Ήταν ένα φάουλ που φαίνεται το είδε μόνο αυτός. Ο κύριος Δημητριάδης, ο αρχηγός, ο διαιτητής από τη Χαλκιδική. Όλοι στη γραμμή της μεγάλης περιοχής.
τρία άτομα από το τείχος, ανθρώπινο τείχος. Πολύ ωραία εγκόρα από Μακρίνη, Παναγιωτούδης, Δουκάκης, Βιτλής. Λάθος, προσπάθησε να βρει τον ιό της σίγουρα. Δραγανίδης. Και το δεύτερο γκολ, το 2-1 από τον Δραγανίδη. Το 1-2, συγγνώμη, από τον Δραγανίδη. Κατάφερε να προηγηθεί λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο οποίο από κοντά πλάσαρε τον Σικαλιά και έκανε το 1-2. Ήταν μια αντεπίθεση από την ομάδα των προσκυνητών που δεν περίμενε κανείς κάτι τέτοιο, και όμως ο Δραγανίδης από κοντά πλάσαρε κάνοντας το 1-2 ακριβώς το 43ο λεπτό της συνάντησης. Δεύτερη ψυχρολουσία για τη Δόξα, η Δόξα η οποία είχε τις ευκαιρίες να κάνει και δεύτερο και τρίτο γκολ, δεν τα κατάφερε η ομάδα των προσκυνητών. Σε δύο, αν ήταν το πολύ, αν υπήρχε και τρίτη ευκαιρία, κατάφερε να πετύχει δύο γκολ. Πιδώνης. Δεν προλαβαίνει και διώχνουν σε κόρνερ ο Λιβαδιώτης. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στον 44ο λεπτό της συνάντησης, ένα λεπτό πριν τη λήξη, και δεν ξέρουν πώς θα κρατήσουν διετή καθυστερήσεις, και η ομάδα των προσκυνητών προηγείται με 2-1. Διώχνει ο τερματοφύλακας ο Περτσάς, η μπάλα στον Μπουσινάκη. Μπουσινάκης προσπαθεί να τη σέντρα, κόβεται όμως από τον Τρίχα και η μπάλα σε corner, νέο corner. Είναι το πέμπτο ή έκτο γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Εκτελείται γρήγορα και γκολ. Γκολ από τον Σάκη τον Πιδώνη. Όχι, ναι, Σάκης Πιδώνης, ο αρχηγός της ομάδος, ο οποίος με κεφαλιά σημειώνει την ισοφάριση ακριβώς το 45ο λεπτό της Ινλάνδης. Πιδώνης φέρει και πάλι το παιχνίδι στα ίσα, το 2-2. Δύο-δύο λοιπόν, και τώρα διότι σφυρίζει ο κύριος Δημητριάδης στη λήξη του πρώτου μηχρόνου, που βρίσκεται στις δύο ομάδες ισόπαλες 2-2. Προηγήθηκε δύο φορές η ομάδα των προσκυνητών, αλλά δύο φορές ισοφάρισε και η Δόξα σε 2-2. Κυρίες και κύριοι, και πάλι καλησπέρα από το κήπεδο της Δόξας. Το αποτέλεσμα, να θυμίσουμε, του πρώτου ημιχρόνου 2-2. Η Δόξα είχε και την πρώτη αλλαγή στη θέση του Ιώτη, πέρασε ο Μαρκόπουλος με το νούμερο 13. Επαναλαμβάνω, ήταν το 2-2, προηγήθηκε η ομάδα της Δόξης προσκυνητών με τον Μόσχο, ένα διαγώνιο σουτ. Ισοφάρισε πολύ ωραία ο Δουκάκης με ένα πολύ προσωπικό και πολύ ωραίο γκολ, αφού πέρασε τρεις αντιπάλους. Προηγήθηκαν και πάλι η ομάδα του προσκυνητών με το Βάσκο από κοντινό πλασέ, το οποίο ήταν από ελεγχόμενη θέση offside, και τελικά ο Πιδώνης ακριβώς με τη λήξη περίπου του πρώτου μηχρόνου, ο αρχηγός της Δόξης σοφάρισε σε 2-2, πηγαίνοντας το έκτο προσωπικό του γκολ. Και τώρα η ομάδα της Δόξης στην επίθεση, μπροστινή παλιά, χρεώνεται όμως με offside ο νεοεισελθόν Μαρκόπουλος. Επαναλαμβάνω, ήταν το έκτο προσωπικό γκολ για τον αρχηγό, τον Σάκη τον Πιδώνη, ο οποίος ένα λεπτό περίπου, σχεδόν μάλλον με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ισοφάρισε σε 2-2 και έφερε τον αγώνα στα ίσα. Απευθείας το χτύπημα του Περτσά σε πλάγιο. Εκτελεί ο Παγώνης. Κερδίζει ο Δραγανίδης, η μπάλα όμως λάθος, και τώρα ο Παγώνης διώχνει όπως. Ο Μαρκόπουλος κατεβάζει την μπάλα με το στήθος, Κασιώτης όμως κερδίζει, μπαίνει στη φάση ο γκορ, διώχνει όπως Λιβαδιώτης, Πιδώνης, και υπάρχει ένας τραυματισμός και από τους δύο παίχτες, και ο Πιδώνης
βρίσκονται στο έδαφος και ο Κασιώτης έχουν την χτυπήσει στην προσπάθεια σε μια εναέρια μονομαχία. Σηκώθηκε ο Σάκης ο Μηδόνης, αλλά ο Κασιώτης είναι ακόμα στο έδαφος. Σηκώνεται και αυτός. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει ο αγώνας. Δίνουν τις εκατέρθεν εξηγήσεις και οι δύο. Μάλλον ο Πηδόνης με τον αρχηγό της, τον Τρίχα. Ο Ιγκόρ γυρίζει την μπάλα στους δόχτες προσκυνητών. Μπουσινάκης αποφεύγει προς στιγμή το Μόσχο, γυρίζει στον Παναγιωτούδη. Παναγιωτούδης, Πηδόνης, Βιτλής. Λάθος, δεν προλαβαίνει ο Δουκάκης. Κερδίζει όμως η Mad Dogs ένα φάουλ, εκτελείται πολύ γρήγορα. Πηδόνης. Γκριτσιάν. Κωστόπουλος. Μαρκόπουλος. Βιτλής, μονομαχή με τρεις παίχτες. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Απομακρύνουν με τον Κλή. Προσπαθεί να ξεφύγει από το Βιτλή, καταφέρνε και βγάζουν την μπάλα σε πλάγιο οι παίκτες των προσκυνητών. Ο Βιτλής εκτελεί γρήγορα για τον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος αλλάζει για το Βιτλή. Πηδόνης. Αλλαγή από τον Παναγιωτούδη για τον Παγώνη. Αυτός προσπαθεί να βρει τον, βρίσκει μάλλον τον Ιγκόρ. Χρέωνται όμως με φάουλ επάνω στον Λεφή. Υπόδειξη και από τον βοηθό, τον κύριο Μαλανδρή. Στην προσπάθειά του να μπει μέσα στην περιοχή ο Ιγκόρ, θεώρησε ότι έκανε φάουλ ο βοηθός, ο κύριος Μαλανδρής. Μπουσινάκης πίσω για τον Βαγόνη. Δημητριάδης, Κασιώτης, κερδίζει όμως πολύ ωραία ο Μαρκόπουλος. Μπουσινάκης έχει τρεις αντιπάλους, προσπαθεί να ξεφύγει, μπάλα δεν έχει περάσει έξω. Δραγανίδης, χάνουν την μπάλα και τώρα Μαρκόπουλος. Μαρκόπουλος, Πηδόνης, Κωστόπουλος, αλλάζουν Παναγιωτούδης και Πηδόνης. Μπουσινάκης κρατάει την μπάλα. Μπουσινάκης, κάποιο στήριγμα προσπαθεί να βρει. Προσπαθεί να βρει το Δουκάκι, μακρινή μπαλιάκι, επεμβαίνει ο Βιτλής. Κερδίζει και το φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, μάλλον στη γραμμή από, και η πρώτη κίτρινη κάρτα στον, πρέπει να είναι ο Κλής. Η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Ο Κλής, ο οποίος με την ενέργεια του αυτή χρεώθηκε με φάουλ, ενώ έμενε μέσα στην περιοχή ο Βιτλής. Και τώρα ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση, πλάγια μεν, αλλά περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Δύο άτομα στο ανθρώπινο τείχος από πλευράς προσκυνητών. Δουκάκης είναι αυτός, θα εκτελέσει. Τοποθετεί το τείχος στην ακριβή θέση. Δουκάκης λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί πολύ ψηλά όμως out. Ίσως να είχε στόχο το δεύτερο δοκάρι, όμως η μπάλα έφυγε πάρα πολλά, πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πετσά. Το 2-2 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Δόξας. Ένα σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Δουκάκης πολύ ωραία απέφυγε δύο παίκτες, τροφοδοτεί
τον Μαρκόπουλο. Παράλληλη σέντρα και ο Ιγκόρ, αλλά χρεώνεται με offside από τον επόπτη, τον κύριο Μαλανδρή. Ήταν η γρήγορη αντεπίθεση από πλευράς Δόξας, αλλά ο Ιγκόρ χρεώνεται με offside και έτσι. Και έτσι η ομάδα της Δόξας δεν χαίρεται το τρίτο γκολ. Ξεκίνησε η προσπάθεια από το Δουκάκη, απέφαγε δύο αντιπάλους, άλλαξε την μπάλα. Παράλληλη σέντρα, γκολ από τον Ιγκόρ, αλλά δυστυχώς δεν μέτρησε. Νομίζω είναι ζήτημα χρόνου για να πετύχει το τρίτο γκολ η Δόξα. Εάν συνεχίσει αυτή την προσπάθειά της. Βάσκος χάνει την μπάλα από τον Μουσινάκη, λάθος όμως από αυτόν. Και τώρα Λιβαδιώτης διώχνει ο Μιχρισιάν, όπως ο Κωστόπουλος, και η μπάλα σε πλάγιο για τον προσκυνητές. Δημητριάδης. Δεν βγήκε, λέει ο επόπτης, ο βοηθός. Δραγανίδης για τον Βάσκο, αυτός αλλάζει το παιχνίδι. Για τον Κλή αλλάζουν οι παίκτες των προσκυνητών. 1-2. Πολύ ωραία κόβει ο Μητλής. Προσπάθεια του Κασιώτης. Ήταν ο Μαρκόπουλος ο οποίος στη φάση έπεσε στο έδαφος. Ο διαιτής δεν έδωσε τίποτα. Μάλλον τώρα γύρισε την μπάλα πίσω, ναι, και έδωσε το φάουλ για τη Δόξα. Παναγιωτούδης. Παναγιωτούδης. Παγώνης. Ιγκόρ. Παναγιωτούδης. Προσπαθεί τη σέντρα, η μπάλα όμως έχει βγει από την επόδειξη του Μαλανδρή, του επόπτη, του βοηθού, συγγνώμη, του δεύτερου βοηθού. Μπουσινάκης στο κόρνερ. Από τα πολλά κόρνερ που έχει κερδίσει η Δόξα, εκτελεί ο Μπουσινάκης. Διώχνει με γροθιές ο τερματοφύλακας των προσκυνητών. Δουκάκης κρατάει την μπάλα, Δουκάκης. Παράλληλη σέντρα, διώχνουν οι παίχτες και τώρα Δουκάκης. Σούτ, αλλά η μπάλα είναι, δεν είναι πολύ δυνατό. Παίχτη στη γωνία του ο τερματοφύλακας Περτσάς και μπλοκάρει την μπάλα. Βιτλής. Προσπάθεια από τον Κελσίδη, μπάλα πλέει, βγαίνει η πλάγια. Παγώνης εκτελεί γρήγορα για τον Παναγιωτούδη. Παναγιωτούδης ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, γυρίζει πάλι πίσω την μπάλα για τον Παγώνη, αυτός πιο πίσω για τον Μικριτσιάν. Αμυντικά στημένη η ομάδα των προσκυνητών, προσπαθεί να κλείσει όλους τους διαδρόμους. Δυνατή η παλιά όμως εκεί, δεν την προλαβαίνει και ο Δουκάκης αλλά και ο Παγώνης, δεν κατάφεραν να κρατήσουν την μπάλα μέσα στην περιοχή και έτσι ανενόχλητος ο Περτσιάς μπλοκάρει και δίνει ένα δυνατό βολέ. Βιτλής και πάλι. Βιτλής. Φάουλ. Φάουλ αυτή η προσπάθεια του Βιτλή, κερδίζει ένα φάουλ. Με εκτελεί τον Παγώνη, εκτελείται γρήγορα για τον Ιγκόρ. Αυτός αλλάζει την μπάλα πίσω για τον Κωστόπουλο. Μεγάλη σέντρα, διώχνει ο Λεφής. Παναγιωτούδης με κεφαλιά. Κωστόπουλος, σέντρα. Offside και πάλι η προσπάθεια του Μαρκόπουλου. Τώρα θέλει περισσότερο καθαρό μυαλό, όχι βιασύνη. Το γκολ θα έρθει, αλλά θέλει καθαρό μυαλό. Παγώνει στην πρώτη κεφαλιά.
Δημητριάδης. Πινδώνης χάνει από τον Τρίχα. Κερδίζει την κεφαλιά ο Μόσχος. Μικρισιάν διώχνει. Δημητριάδης. Διώχνει παίκτης διώξης με τον Κωστόπουλο. Κερδίζει το φάουλο ο Μαρκόπουλος από την επέμβαση του Κασιώτη. Μικρισιάν. Δίπλα στον Παγόνη. Παγόνης και πάει στον Μικρισιάν. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος έχει μέτρα μπροστά του. Παναγιωτούδης με μία πολύ ωραία. Μαρκόπουλος. Αυτός για τον Ιγκόρ. Παίζεται τελεοδιατής. Ιγκόρ κερδίζει. Αλλά βγαίνει ο τερματοφύλακας. Κοντράρει μπάλα πάνω στον Ιγκόρ. Και καταλήγει out. Ήτανε πολύ καλή κάθε την παλιά. Βγήκε πολύ ωραία Ιγκόρ. Αλλά δυστυχώς τελευταία η φάση. Η μπάλα χτύπησε πάνω του και κατέληξε out. Παναγιωτούδης πρώτη κεφαλιά, ο Ιγκόρ, Πινδώνης για το Βιτλή. Βιτλής έχει μπροστά του τον Κλή, Βιτλής. Δύο παίχτες, αποφεύγει δύο παίχτες και τώρα για τον Δουκάκη. Δουκάκης, επιχειρεί το σουτ, πολύ ωραίο το σουτ από τον Δουκάκη, πάρα πολύ ωραίο. Η μπάλα όμως λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, απέφυγε δύο παίχτες, σούταρε. Από το ύψος της μεγάλης, το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Περτσά. Παναγιωτούδης. Βάσκος αλλάζει για τον Μόσχο και πάλι Βάσκος. Προσπαθεί ο Μπουσινάκης. Κωστόπουλος για τον Δουκάκη. Δουκάκης αποφεύγει δύο παίχτες. Δουκάκης, Μπουσινάκης. Ο Ιγκόρ ζητάει την μπάλα στον Παγόνη. Παγόνης παράλληλη σέντρα, γυριστό το σουτ, μπλοκάρει, χτυπάει μπάλα πάνω στον αμυντικό, γυρίζει, απομακρύνει όπως φάβομαι οι παίχτες της δόξης προσκυνητών. Συνεχίζει ο κόσμος, εθαρρύνει την ομάδα Μικρτσιάν. Παναγιωτούδης. Η πίεση από μέρους της δόξης συνεχίζεται. Κωστόπουλος. Μαρκόπουλος. Για το Βιτλή. Παράλληλη σέντρα, βγαίνει ο τερματοφύλακας και μπλοκάρει. Περίμεναν δύο παίχτες, και ο Μπουσινάκης αλλά και ο Ιγκόρ. Βγήκε όμως ο τερματοφύλακας, ο οποίος πολλές φορές έχει μαζέψει την μπάλα προστατεύοντας την εστία του. Έχει βγει σε πολλούς εξόδους, κατάφερε να κρατήσει την μπάλα. Κασιώτης. Μπαίνει ο Μαρκόπουλος στη φάση, κερδίζει. Δουκάκης, Δουκάκης. Παγώνης. Παγώνης κρατάει την μπάλα. Παγώνης γυρίζει για τον Μπουσινάκη. Παράλληλη σέντρα. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, αλλά υπάρχει και παίκτης δόξης εκεί. Πρώτη κεφαλιά του Μαρτσιάν. Δραγανίδης. Δημητριάδης. Παίζει τελειοδιαητής. Και τώρα χρεώνεται με φάουλ ο Παγώνης. Τρίχας, ο αρχηγός των προσκυνητών, εκτελεί για τον Μόσχο. Offside από τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Μπασαλή. Παγώνης πίσω στον τερματοφύλακά του. Τσικαλιά, αυτός για τον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος. Δουκάκης. Μαρκόπουλος, Δουκάκης το 1-2. Κρατάει την μπάλα ο Δουκάκης. Μέσα από την περιοχή το σουτ. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Πολύ καλό το σούτ από το Δοκάκι. Αν πιστεύω να ήταν πιο χαμηλά, συρτό μάλλον το σούτ, τότε σίγουρα θα είχε πετύχει και το δεύτερο γκολ ο επιθετικός της Δόξας. Υπάρχει ένας τραυματισμός τώρα αμυντικού ίσως από την υπερένταση. Ζητάνε τις πρώτες βοήθειες. Αυτά ίσως θα τα περιμένει τώρα η Δόξα. Διαμαρτύρεται ο αρχηγός της Δόξας ο Πινδώνης. Βγαίνει έξω ο Λιβαδιώτης. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Λιβαδιώτης. Πετσάς εκτελεί πρώτη κεφαλιά από το Μόσχο. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Πω θαυμάσια, δεν μπορούσα, σταμάτησα να πω για τη φάση, γιατί νομίζω έμπαινε με επικίνδυνα ο Βάσκος μέσα στην περιοχή, κατάφερε με δεύτερη προσπάθεια. Ο Σικαλιάς κράτησε την μπάλα, φάουλ τώρα που κερδίζει η ομάδα των προσκυνητών. Μπήκε μέσα στην περιοχή, κράτησε την μπάλα, κατάφερε να κλέψει θα λέγαμε την μπάλα μέσα από τα πόδια του και να κρατήσει την εστία του, να μπορέσει να ανατρέψει το σκορ. Δημητριάδης. Δουκάκης κατεβάζει την μπάλα. Δουκάκης πολύ ωραία που φεύγει, δύο παίχτες. Παναγιωτούδης. Παναγιωτούδης και πάλι Παναγιωτούδης. Κωστόπουλος, Βιτλής. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Κρατάει την μπάλα ο Πιδόνης μέσα. Κωστόπουλος. Βιτλής. Επιχειρεί τη σέντρα, κερδίζει όμως το κόρνερ. Ο Κελεσίδης με την προσπάθεια αυτή, στην προσπάθεια να ανακόψει, η ομάδα της Δόξης κερδίζει το κόρνερ. Εκτελεστής ο Δουκάκης. Έχουμε φτάσει στο 19ο λεπτό της συνάντησης. Το 2-2 παραμένει του δεύτερου μηχρόνου, το 2-2 παραμένει. Και τώρα ένα κόρνερ με τον Δουκάκη. Εκτελείται. Διώχνει ο Λεφής, η μπάλα δεν απομακρύνει, και τώρα ο αρχηγός ο Τρίχας διώχνει την μπάλα. Παγώνης χρειώνεται με φάουλ στην προσπάθειά του αυτή να σταματήσει τον Βάσκο. Ο παίκτης που σημείωσε έδωσε για δεύτερη φορά το προσβάδισμα στην ομάδα του και τώρα εκτελείται από τον Λεφή. Μικρισιάν διώχνει, Ιγκορ μπαίνει στη φάση, μπαίνει και ο Μπουσινάκης. Μπουσινάκης. Αλλαγή παιχνιδιού, Δουκάκης. Πολύ ωραία με μία στο Μαρκόπουλο, Μαρκόπουλος και πάλι στο Δουκάκη. Και όμως πάει μπάλα, είναι ο τερματοφύλακας και όχι η παίκτες της Δόξας. Έχουμε συμπληρώσει το 20 λεπτό της επανάληψης. Επαναλαμβάνω, το 2-2 παραμένει εδώ στο κήπεδο. Αγωνία στον κόσμο, αγωνία στους φιλάθλους και στους παίκτες, οι οποίοι προσπαθούν. Τώρα έχουμε την πρώτη αλλαγή, τη δεύτερη μάλλον αλλαγή για τη Δόξα. Βγαίνει ο Μπουσινάκης και μπαίνει ο Παβίσεβης. Είναι η δεύτερη αλλαγή για τη Δόξα, Παβίσεβιτς με το νούμερο 18, ο οποίος σίγουρα θα παίξει δίπλα στον Ιγκόρ, με δύο επιθετικούς, κλασικούς. Ένα σχήμα που το δοκίμασε στον αγώνα της Νάουσας ο κύριος Τζαναβάρας. Η Κριστιαν για τον Κωστόπουλο,
Βιτλής. Πάλι Κωστόπουλος. Βιτλής κερδίζει την μπάλα. Βιτλής επιμένει. Παβίτσεβιτς. Επιχειρεί τη σέντρα. Κοντράρει η μπάλα και πάλι Παβίτσεβιτς. Χάνει όμως την μπάλα προς στιγμήν. Παβίτσεβιτς μπαίνει στη μάχη. Κερδίζει όμως ο Δουκάκης. Αλλάζουν την μπάλα για τον Παγώνη. Παγώνης Δουκάκης. 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 Κρατάει την μπάλα. Δουκάκης. Για τον Παβίτσεβιτς. Λάθος όμως. Ήταν δυνατή παλιά. Και η μπάλα καταλήγει. Αφήνει ο Λιβαδιώτης να καταλήξει out. Η αγωνία κορυφώνεται στο κήπεδο της Δόξας. Όλοι ζητάνε ένα τρίτο γκολ. Παβίτσεβιτς κατεβάζει την μπάλα και τώρα για τον Πινδώνη. Βιτλής. Δυνατή η παλιά. Γι' αυτό έλεγα και προηγουμένως. Θέλει ψυχραιμία. Όχι βιασύνη. Και καθαρό μυαλό. Δόνει στην πρώτη κεφαλιά. Τρίχας. Χάνεται η μπάλα. Κλείς. Παγώνης. Αλλάζει. Κωστόπουλος. Βιτλής. Παγώνης. Συγγνώμη, Πινδώνης. Παναγιωτούδης. Και πάλι Παναγιωτούδης. Πινδώνης. Βιτλής, σέντρα, διώχουν οι παίχτες με τον Κασιώτη, Βιτλής, Πινδώνης, χάνει προς στιγμή την μπάλα, χρεώνεται και με φάουλ επάνω στον Κλή. Δυνατή παλιά, εκεί είναι ο Κωστόπουλος, κατεβάζει την μπάλα. Βιτλής. Πινδώνης. Αλλάζει δεξιά για τον Παγώνη. Αυτός για τον Μαρκόπουλο. Προσπαθεί να αποφύγει τρεις παίκτες, δεν τα καταφέρνει. Φυσιολογικά είναι. Μόσχος προσπαθεί. Βγαίνει όμως η Μικριτσιάν. Νέο λάθος από τους παίχτες της Δόξας. Επέμβαση από τον Παναγιωτούδη και με τον Ικόρ. Κερδίζουν την μπάλα και τώρα στον Δουκάκης. Δουκάκης αλλάζει και τον Παβίσεβιτς. Πλασάρει και γκολ. Και γκολ ο Παβίσεβιτς. Το τρίτο γκολ είναι το πρώτο γκολ για την, με τη φανέλα της Δόξας. Ο Παβίσεβιτς, ο οποίος δίνει το προβάδισμα στη Δόξα. Ακριβώς στο 25ο λεπτό της συνάντησης του δευτέρου ημιχρόνου. 70ο λεπτό λοιπόν, ο Παβίσεβιτς με διαγώνιο σουτ δίνει το προβάδισμα στη Δόξα 3-2. Έτσι ανεβάζει και τα προσωπικά του γκολ σε 9 μαζί με τα γκολ τα οποία έχει πετύχει στην Καβάλα. Η ομάδα της Δόξης με τον γκολ αυτό παίρνει το προβάδισμα. Οι φίλαθλοι χειροκροτούν. Ήταν ένα γκολ το οποίο ήταν εξιλέως, θα λέμε, για την Δόξα, αφού είχε τόσες ευκαιρίες, δημιούργησε αλλά δεν κατάφερε να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. 3-2 λοιπόν ακριβώς στο 70ο λεπτό της συνάντησης. Λιβαδιώτης. Εκεί είναι ο Κωστόπουλος, ο οποίος διώχνει ο Ποσόπος. Πηδάει και ο Πινδώνης, διώχνει ο Παναγιωτούδης. Νέο διώξιμο από το Λεφί. Κατεβάζει την μπάλα ο Βάσκος. Παγώνης σε πλάγιο.
στο πλάγι ο Δημητριάδης. Ένα φάουλ που κερδίζει ο... πρέπει να είναι ο Παγώνης. Ένα φάουλ στην προσπάθειά του να απομακρύνει. Έβαλε αντικανικά το πόδι του ο Βάσκος και χρεώνεται με φάουλ. Λέγαμε στην αρχή ότι η ομάδα της των Δόξων Προσκυνητών έχει την πιο άσφαιρη επίθεση. Τώρα έχουμε και την πρώτη αλλαγή από πλευράς από τη φιλοξενούμενη ομάδα. Αποχωρεί ο Κλής, από ό,τι φαίνεται, ναι. Η πρώτη αλλαγή λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Σκαλιάς, έτοιμος. Ιγκόρ κατεβάζει. Παναγιωτούδης, Παγώνης και πάλι Παναγιωτούδης. Δεν ήταν σωστή η παλιά του. Ιγκόρ για τον Δουκάκη. Δουκάκης έχει μπροστά τον Λεβαδιώτη. Δουκάκης αποφεύγει, κρατάει την μπάλα. Δουκάκης γυρίζει. Κεφαλιά από τον... Νεό προσπάθεια από τον Ιγκόρ και τώρα δεύτερη προσπάθεια. Η μπάλα από κοντά όμως στέλνει την μπάλα ψηλά. Out. Ο Μαρκόπουλος ήταν πολύ καλή ευκαιρία για τη Δόξα. Πρώτη κεφαλιά από τον Ιγκόρ προσπάθησε. Μπήκε ο Μαρκόπουλος στην φάση, αλλά από κοντά έστειλε την μπάλα απελπιστικά out. Κόβει πολύ ωραία ο Πιδόνης. Μαρκόπουλος. Δεν ήταν καλή παλιά για τον Πιδόνη. Καρτάει την μπάλα ο Δραγανίδης. Κερδίζει ο Παγώνης. Κερδίζει. Φάουλ από την ενέργεια του Δραγανίδη. Κωστόπουλος. Δουκάκης. Πιδόνης, Δουκάκης πίσω στον Κωστόπουλο. Λέγαμε προηγουμένως για την πρώτη αλλαγή για την ομάδα των προσκυνητών. Βγήκε ο Κλής, πέρασε ο Ιωαννίδης με το νούμερο 12. Και μάλιστα αμυντικός θα λέγαμε είναι αυτός ο παίκτης. Offside. Χρεώνεται ο Δουκάκης. Ιωαννίδης αλλάζει την μπάλα εκεί, κοντράρει πάνω στο Δουκάκη. Κερδίζει ο Παναγιωτούδης, διώχνει ο Κωστόπουλος. Η Γκόρ προσπαθεί, κερδίζει το πλάγιο. Τώρα από ό,τι βλέπω ετοιμάζει και τρίτη αλλαγή ο προπονητής Δόξα, ο κ. Τζαναβάρας. Ναι, πράγματι είναι και η τρίτη αλλαγή. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει. Ο Δουκάκης πάρα πολύ καλό σήμερα και πραγματικά χειροκροτείται από όλη την κερκίδα ο Δουκάκης για την ενέργειά του στον γκολ αλλά και γενικά στον αγώνα. Ήταν πάρα πολύ καλός. Και μπαίνει ο Καρλόπουλος. Κρούνι παίκτες των προσκυνητών, η μπάλα απευθείας πλάγιο για τη Δόξα.
ενισχύει το χώρο του κέντρου ο κ. Τζαναβάρας με την είσοδο του Καρλόπουλου. Κωστόπουλος πίσω στον τερματοφύλακά του. Μικτσιάν, Παναγιωτούδης, Μαρκόπουλος, Καρλόπουλος. Γυρίζει ο Καρλόπουλος στον Παναγιωτούδη, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Δόξας και τώρα Κωστόπουλος, Βιτλής. Σχεδόν όλες οι αντιεπιθέσεις ξεκινάνε από εκεί, από την αριστερή πλευρά, οι περισσότερες μάλλον. Παναγιωτούδης, Παγώνης, Παναγιωτούδης, αλλάζουν την μπάλα πολλές φορές οι παίκτες της Δόξας και τώρα Παβίσεβιτς για τον Πιδόνη. Πιδόνης, Βιτλής. Παβίσεβιτς προσπάθησε, δεν κατάφερε, η μπάλα όμως και το πάει. Και πάλι μπαίνουν στην περιοχή, χρεώνεται όμως με φάουλ η ενέργεια αυτή του Παβίσεβιτς. Προσπάθησαν να κλέψουν οι παίκτες της Δόξης την μπάλα, όμως ο διαιτητής τους χρεώνει με φάουλ. Έχουμε συμπληρώσει 33 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Το σκορ έχει γίνει 3-2 υπέρ της Δόξας με γκολ του Παβίσεβιτς στο 70 λεπτό. Πρώτη κεφαλιά από τον Καρλόπουλο. Νικτσιάν. Κατεβάζει την μπάλα ο Δραγανίδης. Παράλληλη σέντρα. Δεν βγήκε η μπάλα όμως και διώχνει σε πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν για, για τους προσκυνητές, περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ιωαννίδης γυρίζει την μπάλα. Εκεί πολύ ωραία απομακρύνει ο Μαρκόπουλος, εκεί δεν είναι κανείς πέτς της Δόξης βέβαια και γυρίζουν την μπάλα. Συγκεκριμένα ο Λιβαδιώτης πίσω του τερματοφυλακάτου, αυτός με δυνατό βολέ απομακρύνει. Πρώτη κεφαλιά από τον Μαρκόπουλο. Μικρισιάν κερδίζει, αλλά ο διαιτητής το χρεώνει με φάουλ. Και μάλιστα χρεώνεται και με κάρτα. Μικρισιάν. Τώρα έχουμε τη δεύτερη αλλαγή, τη δεύτερη, ναι, βγαίνει ο Μόσχος από πλευράς προσκυνητών. Δεύτερη αλλαγή για τον κύριο Σπυριάδη. Ο αρχηγός των προσκυνητών, ο Τρίχας, είναι αυτός ο οποίος και μπαίνει στη θέση του Μόσχου ο Κατσαρός με το νούμερο 13. Τρίχας είναι αυτός, αρκετοί παίχτες στην γραμμή της περιοχής, της μεγάλης περιοχής. Εκτελείται. Βγαίνει ο Σικαλιάς. Διώχνει προς στιγμή, αλλά κερδίζει και το φάουλ σε αυτή την προσπάθειά του. Ευτυχώς σηκώνεται ο τερματοφύλακας της Δόξης, δεν υπάρχει τίποτα. Είχαν πέσει επάνω του σχεδόν αρκετοί παίχτες. Κερδίζει και το φάουλ στην προσπάθειά του αυτή να μπλοκάρει την μπάλα. Κωστόπουλος. Πίσω η μπάλα. Μικρισιάν. Καρλόπουλος. Πιδόνης, Καρλόπουλος πίσω, Μικρισιάν, Καρλόπουλος πίσω τον τερματοφύλακα τον Σικαλιά, Κωστόπουλος και αυτός τον Σικαλιά και πάλι Κωστόπουλος. Για τον Ιγκόρ εκεί είναι όμως ο Λιβαδιώτης,
κερδίζει ο Παβίσεβιτς και βγαίνει στην αντεπίθεση. Μπάλα έχει περάσει με την υπόδειξη του κυρίου Πασαλή. Ήταν πολύ καλή η ενέργεια του Παβίσεβιτς. Κέρδισε την μπάλα, προσπάθησε να βγει στην αντεπίθεση, αλλά η μπάλα είχε περάσει την πλάγια γραμμή. Κερδίζει ο Βιτλής. Προσπαθεί και ο Ιγκόρ, απομακρύνουνε. Παναγιωτούδης, Πινδώνης, Παγώνης, Πινδώνης, Μικρτσιάν, Παναγιωτούδης, Παγώνης, πίσω τον τερματοφύλακα τον Σικαλιά. Παβίσεβιτς κερδίζει την πρώτη κεφαλιά και πολύ ωραία βγαίνει στην αντιπίδεση η Δόξα. Πίσω η μπάλα στο Βιτλή από τον Καρλόπουλο και πάλι Καρλόπουλος. Πινδώνης. Παγώνης. Παναγιωτούδης. Μικρτσιάν. Κωστόπουλος. Δυνατή η μπαλιά για τον Μαρκόπουλο ήταν, η μπάλα όμως βγαίνει πλάγιο. Πλάγιο από τον Δημητριάδη, ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο. Δημητριάδης. Παναγιωτούδης προσπαθεί με τον Βάσκο. Απομακρύνει όμως ο Μικρτσιάν. Πινδώνει στη φάση. Πίσω η μπάλα στον Λεφί, αυτός απομακρύνει όπως όπως. Δραγανίδης αλλάζει το παιχνίδι για τον Ιωαννίδη. Πολύ ωραία Βιτλής κόβει την αντεπίθεση. Για τον Κατσαρό, συγγνώμη, κόβει όμως πολύ ωραία ο Βιτλής σε πλάγιο. Κόρνερ από δεξιά για την ομάδα των προσκυνητών. Στην προσπάθεια του να ανακόψει τον επιθετικό της, των προσκυνητών, ο Παβίσεβιτς χρεώθηκε με κόρνερ. Ιωαννίδης είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Φάουλ. Κερδίζει Δόξα μέσα στην περιοχή. Μικρτσιάν είναι αυτός ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος. Ζητούνται πρώτες βοήθειες από τον πάγκο της Δόξας. Είναι πεσμένος ακόμη ο αμυντικός Δόξης και τότε τώρα θα γίνει η τρίτη αλλαγή από τους φιλοξενούμενους. Κατά πάσα πιθανότητα θα φεύγει, πρέπει να φεύγει ο Κασιώτης από ό,τι φαίνεται ή όχι, θα δούμε τώρα. Συμπληρώνει και η ομάδα των προσκυνητών τις αλλαγές της. Πράγματι ο Κασιώτης και μπαίνει με το νούμερο 17 ο Καραγιαννίδης. Η Γκόρ κερδίζει, Πινδώνης. Παναγιωτούδης, Παγώνης. Προσπάθησε να γυρίσει ο Μαρκόπουλος, δεν τα κατάφερε. Μπαίνει ο Καρλόπουλος στη φάση. Μικρτσιάν, Κωστόπουλος. Μαρκόπουλος. Παβίτσεβιτς που δεν προλάβε. Και ο Λεφής με προβολή βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Ο
4 λεπτά για την 3,5 μάλλον λεπτά για να λήξει το δεύτερο ημίχρονο χωρίς καθυστερήσεις και η Δόξα προηγείται με 3-2 της Δόξης προσκυνητών. Παναγιωτούδης αλλάζει με Μικριτσιάν, Παναγιωτούδης κρατάει την μπάλα, βρίσκει κενό χώρο, Παναγιωτούδης προσπάθησε εκεί, δεν έχει βγει όμως η μπάλα, τρέχει ο Δημητριάδης, κερδίζει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Λόπουλος, γυρίζει στον παγόνι, αυτός Παναγιωτούδης επιχειρεί τη σέντρα, κόβουν οι παίχτες, κεφαλιά ο Παναγιωτούδης για τον Μαρκόπουλο, Μαρκόπουλος χάνει την μπάλα, Ιωαννίδης. Και πλάγιο για την ομάδα της Δόξας. Προσπάθησε ο Μαρκόπουλος μέσα στην περιοχή, είχε δύο αντιπάλους όμως δεν κατάφερε. Κέρδισαν όμως το πλάγιο για την... Κέρδισε όμως το πλάγιο η Δόξα. Φάουλ από την επέμβαση του Ιωαννίδη. Περίπου λίγο μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και πλάγια για τη Δόξα. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί από τον Καρλόπουλο. Αρκετός κόσμος μέσα στην περιοχή. Καρλόπουλος πάει προς στιγμήν ο Παναγιωτούδης, αλλά επιχειρεί τη σέντρα, χαμηλή σέντρα, απομακρύνει. Βγαίνουν τώρα στην αντιπίθεση τρεις παίχτες, δύο παίχτες μάλλον, και πάλι ο Βιτλής ανακόπτει. Ο Βιτλής πολλή δουλειά σήμερα, ο Βιτλής ανακόπτει το Βάσκο. Η μπάλα όμως από τεκτημένη ταχύτητα, πλάγιο για την ομάδα των προσκυνητών, ήταν μια αντιπίθεση ξαφνική. Ο Βιτλής όμως αν από μηχανής θεός κατάφερε και κράτησε, έδιωξε την μπάλα. Και είναι τώρα αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο. Εκτελείται για τον Μπιδόνι. Ιγκόρ, Παβίσεβιτς μπαίνει στη φάση. Και τώρα πάλι Ιγκόρ. Ιγκόρ είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα. Ιγκόρ κρατάει την μπάλα, έχει δύο παίχτες, δεν καταφέρνει, κλέβουν την μπάλα. Και πλάγιο από την επέμβαση του Σάκη του Πινδώνη για τους προσκυνητές. Βιτλής και πάλι κόβει. Βάσκος κερδίζει ένα φάουλ και κάρτα, η δεύτερη κίτρινη κάρτα για τη Δόξα στον σημερινό αγώνα. Τρίχας είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Ήταν ο Καρλόπουλος ο οποίος χρεώθηκε με την κάρτα, κίτρινη κάρτα, δεύτερη για τη Δόξα. Τρίχας. Διώχνει ο Κωστόπουλος και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση με τον Παβίσεβιτς. Παβίσεβιτς παίρνει την μπάλα μπροστά, καταδιώχεται από τον Δημητριάδη. Παβίσεβιτς πλασάρει και με προβολή από κοντά ο Καρλόπουλος σημειώνει το 4-2. Πρόλαβε την μπάλα ο Καρλόπουλος και σημειώνει το 4-2. Όλη η δουλειά από τον Παβίσεβιτς, ο οποίος έφυγε προς την αντίπαλη εστία. Κατάφερε μαζί αντίπαλο το Δημητριάδη, βγήκε ο τερματοφύλακας, πλάσαρε η μπάλα, ίσως να κατέληγε out, αλλά κατάφερε ο Καρλόπουλος με πλασέ, η οποία τώρα έχει ήδη, φτάσαμε στο 45ο λεπτό της συνάντησης. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτό το σκορ, κερδίζει άλλο έναν αγώνα. Πλάγιο τώρα για την ομάδα των προσκυνητών.
Λιβαδιώτης διώχνει όπως όπως. Πρώτη κεφαλιά από τον Μικριστιάν και πάλι Βιτλής απομακρύνει. Μαρκόπουλος, μονομαχή, Παγώνης, αλλάζει για τον Παναγιωτούδη, Παναγιωτίδης, κερδίζει και το φάουλ. Παγώνης για τον Μαρκόπουλο, πλάγιο. Δημητριάδης για την Σποσκινητές, το πλάγιο. Η μπάλα πίσω για τον Λεφή. Αυτός αλλάζει το παιχνίδι. Εκεί βγαίνει όμως ο Σάκης ο Πινδώνης πιο γρήγορα. Κερδίζει και την μπάλα για τον Ιγκόρ. Η μπάλα όμως προλαβαίνει ο Λεφής και τη βγάζει σε πλάγιο πριν βγει η μπάλα σε κόρνερ. Τώρα σίγουρα παίζουμε τις καθυστερήσεις. Το 4-2 για τη Δόξα. Νέο πλάγιο για την δραμηνή ομάδα με τον Βιτλή. Επαναλαμβάνω, ένας από τους καλύτερους παίκτες σήμερα του αγώνα. Βιτλής, μονομαχή, πλάγιο για την νέο πλάγιο για τη Δόξα. Πίσω την μπάλα για τον Σάκη τον Πιδόνι, τον αρχηγό. Αυτός πιο πίσω για τον Κωστόπουλο. Για το Βιτλή, Βιτλής, αλλάζουν την Πέττη Παβίσεβιτς, Σάκης Πινδώνης και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής, ο κύριος Δημητριάδης, σφυρίζει τη λήξη του αγώνα, βρίσκει τη Δόξα νικήτρια με σκορ 4-2. Ένα σκορ που διαμορφώθηκε στο τελευταίο λεπτό το τέταρτο γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε το 1-0, το 0-1 συγγνώμη, με το Μόσχο, το 1-1 με το Δουκά και πολύ όμορφο γκολ. Στο 43ο η ομάδα της Προσκυντών και πάλι στο προβάδισμα με τον Βάσκο 1-2. Στο 45ο ο Πιδόνης έκανε το 2-2. Στην επανάληψη όμως με 2 γκολ, 1 του Παβίτσεβιτς και 1 του Καρλόπουλου, η Δόξα πήρε την νίκη με 4-2.